Βασίλειε, Στεφανάκο, ήθελα να μας πεις τι εμπειρίες έχεις που είχες πάει και είχες δει το γέροντα πατήρ Ιάκωβο Τσαλίκη. Για πες μας. Πήγαμε στο μοναστήρι του, ήρθε ένα φίλο από την Αμερική, ένα ψάλτη που ήξερα και ήθελε να πάει αυτό το γνωστό μέρος της Εύβοια για να βλέπω το Πάτερ Τσαλίκη, να δει το μοναστήρι κλπ. Μπήκαμε μέσα την ώρα που ήταν καλοκαίρι, όχι Νοέμβριο. Μπήκαμε μέσα και πίσω από το ΣΥΤΑ ήταν ο Τσαλίκης και δεν ήξερα. Και ο φίλος μου μόλις μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι έλεγε «Λες εδώ, είναι με το παλιό» και εγώ έλεγα «Δεν ξέρω» γιατί ο ίδιος ήταν με το νέο, Ναι. ψάλτη με το νέο εκεί στο Σικάγο. Και ο Τσαλίκης άκουσε αυτά. Εγώ απάντησα και έλεγα «Θα μάθουμε μετά την Εσπερινό, αν θέλεις να μάθεις τότε». Ναι. Έγινε σπερινό, εγώ δεν ήθελα να πάω μέσα. Έκατσα έξω. Ναι, δεν ήθελε στην προσευχή με το νέο ημερολογιό, όπως λένε οι ιεροί κανόνες, ο 31ος της Λαοδικίας, ουδή αιρετικής ή σχισματικής, συνέφεστε. Πολύ σωστά. Γι' αυτό το λόγο, Ορθόδοξη ναι. θέση. Ναι. Και ο φίλος μου πήγε μέσα αφού ήταν ψάλτη και έψαλε μαζί τους. Ήτανε με το νέο ημερολόγιο ο Και φίλος, ήταν γι' αυτό. κάτι 20 μέτρα από την εκκλησία. Έκατσα και ήρθε έξω ο φίλος μου με τον τσαλίκι. Και ρώτησε ο γέροντας γιατί νύχτωσε πια και είμαστε μέσα στα βουνά εκεί. Ναι, πού θα φύγει απάτη. Και έλεγα, ρώτησε το αν μπορεί να μείνουμε εδώ. Νύχτα είναι, δεν ξέρω, λεωφορεία, ταξιά, ιστορίες, Ναι. για να μάθουμε όλα αυτά. Φώναζε με τον φίλο μου και ότι έγινε, γιατί φώναζε. Και πέρασε εμένα και κάνει και έλεγα τι πράγμα είναι αυτό. Και λέει πρέπει να φύγουμε τώρα. Κλαίει είναι νύχτα. Και λέει θα φύγουμε. Έκλεισε την πόρτα από πίσω μας. Καθόμαστε πάνω ένα νεκρό δέντρο έξω, κάτι 2 ώρες. Ήρθε ένα μοναχό για να πετάξει τα σκουπίδια. Και λέει μπορεί να μας τηλεφωνεί να τάξει τουλάχιστον μέσα στα βουνά, νύχτα, κρύο, Νοέμβριο, όλα αυτά. Μας τηλεφώνησε ένα τάξη και πήγαμε κάτω κοντά τα νερά, ένα παρκάκι και ήταν κάτι 40 σκυλιά και μας τραγουδούσε όλη νύχτα. Και κοιμηθήκατε έξω, ναι. Και Αλλά όμως γιατί το έκανε μένουμε αυτό ο έξω μέσα πατήρ στο Ιάκωβος ο κρύο. Τσαλίκης? Γιατί σας φιλοξένησε? Δεν σου είπε ο φίλος? Ιδέα δεν έχω. Ιδέα δεν έχω. Αλλά δεν σας είπε Αλλά αυτά τίποτα έγινε όμως. και Δεν λέω σας είπε για παλιό έκανε και κάτι αυτό νέο. το άνθρωπο Άγιο, μπράβο, μόδα, ένα άλλο ακόμα. Αν κάνει έτσι με μένα, που δεν είμαι τίποτα, κοροϊδεύει τους άλλους. Δεν σου είπε ο Ξέρω φίλος σου, μήπως του είπε ότι εσύ είσαι με το Πάτριο και αυτά? εγώ. Α, του το είπε? Δεν είπε αυτά, αλλά εγώ ήξερα μόνος μου και αυτός έλεγε, ο φίλος μου έλεγε αυτά. Α, είπε ότι εσύ είσαι με το Μήπως Πάτριο ήταν με και το μάλλον γι' αυτό λόγο δεν... το παλιό μας έφυγε. Α, γι' αυτό κατάλαβα. Εντάξει, εμείς ευχόμαστε να μην είναι και ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, Να μην. λέμε. Και μακάρι να έχουν μετανοήσει για αυτά τα λάθη Και που όντω περάσανε είναι στον οι Άγιοι. κόσμο. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε Βασίλη. Ευκαιρίες. Ευχαριστούμε.